επόμενο 60 seconds on call. Έκτακτο! Και είναι και έκτακτο. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα Γιώργο μου. Τι γίνεται, καλησπέρα. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Είμαι μια χαρά. Και εγώ Γιώργο μου χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Και εγώ χαίρομαι. Το σήμα σου δεν είναι πάρα πολύ καλό νομίζω. Για κουνήσου λίγο. Για χόρεψε λίγο στο ρυθμό. Για πες. Ωραία. Καλησπέρα. Πώς σε λένε. Με λένε Μαρία και έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να με βοηθήσει. Δεν το πιστεύω, Μαρία, με αυτή τη φωνή. Αποκλείεται να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άστα, Γιώργο μου, με ενδιαφέρει και η ιδιότητα του πατέρα και του τραγουδιστή, γιατί το πρόβλημα είναι συνδυαστικό και μεγάλο. Πάλι καλά που δεν είπε ότι σε ενδιαφέρει και η ιδιότητα του αντιδημάρχου, του ραδιοφωνικού παραγωγού και του ανθρώπου. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Έχω δύο παιδιά, εσύ έχει τρία. Έχει δύο παιδάκια να σου ζήσουν, ε? Να είστε καλά, Γιώργο μου, να είστε καλά. Καλά παιδάκια, τα έχω μεγαλώσει με κόπο, με αγάπη. Αν επιτρέπετε, πόσο χρόνο είσαι? Εγώ, τώρα τις κυρίες δεν τις ρωτάω. Σωστά, είμαι γεννής. Ζήτω συγγνώμη. Είμαι εκεί κοντά στα 38. Μάλιστα. Και τα έχεις μεγαλώσει τα παιδιά σου. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου? Τα έχω μεγαλώσει, τα έκανα μικρή. Μάλιστα, 20 χρονών. Anyway, για πες μου, όσο τροχρόνο. Πες μου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχω πάθει, Γιώργο, μεγάλο πρόβλημα. Έχω την κόρη μου που είναι μία κούκλα σπουδαγμένη, είναι τώρα στην τρίτη λυκείου. Ναι. Είναι όμορφη πολύ. Έχω δώσει τα πάντα, ιδιαίτερα έχω στερηθεί για να το κάνω αυτό το παιδί. Ήξερα ότι θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο και από πέρσι άρχισε να μου λέει κάτι περίεργα. Μα έχω καλή φωνή, θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Εν τω μεταξύ, άμα την ακούς, δεν έχει και καμία φοβερή φωνή. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, ποιος της είπε ότι τραγουδάει καλά, ρε παιδί μου? Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω ποιος της το είπε, αλλά εγώ που είμαι και μάνα της και κάθε μάνα βλέπει το παιδί της ότι είναι στην κορυφή, δεν το έχει το κορίτσι. Okay. Okay, έχει παρατήσει. Δεν ξέρω πώς να της το πω, κατάλαβες. Ναι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχει παρατήσει διάβασμα και τέτοια και ασχολείται με το. Τι τα έχει παραμελήσει τώρα, έχει αρχίσει, μου λέει κάτι για Voice, για X Factor. Μου πετάει και το GNTM καμιά φορά. Α, μάλιστα. Μέχρι. Πολύ καλά. Κατάλαβες τώρα, έχει αρχίσει και έχει τέτοια όνειρα και δεν ξέρω τι να κάνω. Πάει! Τι ήταν αυτό? Λοιπόν, ήταν ότι πέρασε ο χρόνος γι' αυτό. Άκουσε το σχόλιο μου, μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Τι γίνεται τώρα, η φάση ποια είναι? Δεν μπορείς, Μαρία μου, να κάνεις κουμάντο σε αυτό που θέλει το παιδί σου. Μπορείς να της πεις αυτό που θα ήθελες να κάνει, αλλά ουσιαστικά είναι πλέον. Η κόρη μου είναι. Η κόρη σου είναι. Δεν να την κοροϊδέψω, να την. Αφού δεν το έχει, την ακούω, δεν έχει ωραία φωνή. Ωραία. Η GNTM τώρα πώς τη κόλλησε, τι σχέση έχει? Άστη να κάνει το. Όχι, λέει. Μάλιστα, μα είναι μια χαρά. Λοιπόν, άστη να κάνει αυτό που θέλει και ούτως ή άλλως, αν δεν το έχει, θα τη πούνε stop. Τι σε νοιάζει εσένα? Άστη να φάει και λίγο τα μούτρα τη και αυτό με στη ζωή είναι. Αν φάει τα μούτρα, δηλαδή θα φτάσουμε και να σπουδάσει. Ορίστε. 25, αφού θα έχει πάει τα μούτρα, δεν θα έχει και ευκαιρίε να φτάσουμε για να σπουδάσει. Εσύ, λοιπόν, έλα, να σου πω. Έχουμε περάσει πάρα πολύ το χρόνο, Γιάννη. Λοιπόν, θα σου πω το εξή. Ότι όχι, ρε, εσύ. Δεν φεύγει από τη γραμμή, κατσικώθηκε στη γραμμή μου. Λοιπόν, εντάξει, άστε να κάνει αυτό που θέλει, θα φάει τα μούτρα της και θα στανιάρει. Τι να το κάνουμε, θα δεν γίνεται, λοιπόν, υπάρχουν. Τι. Ωραία, θέλεις κάτι τελευταίο να μου πεις, έχεις 10 δευτερόλεπτα, για πες μου. Ρε Γιώργο, πόσα χρόνια μιλάμε. Τι. Ποιος είναι. Η Σταματίνα. Ποιος. Σου κάνω πλάκ. Η Σταματίνα έτσι. Καλά, παιδιά, έχω και. Σε αυτή την εκπομπή ρεζιλεύομαι κάθε εβδομάδα. Μετά την ξεφτύλα που έφαγα με την Αταλία, έρχεται η Σταματίνα Τσιμτσιλή, παιδιά, και με κάνει ρόμπα. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, καλά. Και λέω, τι έχει γίνει. Για να πω το πρόβλημά μου σε μια τηλεφωνική γραμμή. Τι μου έφερε τη διαφορά. Συγγνώμη. Ελπίζω. Να σου πω κάτι, Σταματίνα, θα δεις. Ελπίζω βέβαια να μην μου φέρουν τα χρόνια ένα τέτοιο. Όχι, να σου πω κάτι, θα δεις το βιντεάκι αύριο. Ότι κάνω νοήματα στον ηχολήπτη να σε κόψει. Αλήθεια, θα το δεις. Να σε κόψει και κάνει ο Χρήστος όχι. Και λέω τι έχει πάθει, γιατί κρατάει να μου πει τον ταλκά της. Θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Άστινα, πάει να φάει τα μούτρα της. Είναι απίστευτο. Απίστευτο, δηλαδή. Είσαι καλά.